Λοιπόν, εδώ στο τραπέζι μα, μια καλημέρα στην κυρία Φωτεινή Πεπηλή, την αδελφό μα. Καλησπέρα, λένε κανονικά. Καλημέρα για του Έλληνε. Εμεί, επειδή είμαστε δεκατιανοί και έχουμε γίνει δωδεκατιανοί τώρα, έχουμε μπερδευτεί λίγο. Αλλά εντάξει, θα το βρούμε. <laughs> λοιπόν, ε, σα καλέσαμε για, για μια άλλη ιδιότητα που είχατε κατά το παρελθόν, αυτή του Δημοτικού Συμβούλου στην, στην Αθήνα. Και επειδή έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία και ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει με την, την αποκύκλωμα, συμμορία, ό,τι και αν είναι αυτό. Που εκβίαζε καταστηματάρχε και διάφορου άλλου τέλο πάντων, έναντι αδρά Αμοιβή. Και έχουμε ακούσει και κωδικέ ονομασίε. Ε, κάτι έφερε σε τον καφέ. Τα το οποία προφανώ κάτι άλλο υπονοούν όλα αυτά. Ψάχνουμε <κυρίζει> να δούμε αν αυτή η ιστορία έχει βάθο χρόνου ή είναι τώρα των τελευταίων μηνών. Αποκλείεται να είναι των τελευταίων μηνών. Εγώ να πω ότι υπήρξα 20 χρόνια Δημοτική Σύμβουλο Αθηναίων. Έφτασα μέχρι και μεταβατική Δήμαρχο. Ε, έφτασα και σε αυτό το αξίωμα όταν αποχώρησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ε, και μόλις άκουσα όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά έχει συγκρότηση μαφίας, ε, σκέφτηκα το εξής γελώντας ότι στη δική μας εποχή, άντε να έλεγες το καταστηματάρχη στο παλικάρι της Δημοτικής Αστυνομίας, ρεσί ρεσί φίλε, παίρνα για να σε κεράσω ένα καφεδάκι να τα βρούμε. Δηλαδή, άντε ένα εικοσάρικο ευρώ, ένα τριαντάρι, ξέρεις κάτι για να πιει μια μπύρα. Από τη στιγμή που εξελίχθηκε η εστίαση ειδικά σε βαριά βιομηχανία, όπως είναι οι βαριές βιομηχανίες, είναι αναμενόμενο αυτό που έφερε. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει η πίτα, σε ένα πολύ προσοδοφόρο λόγο υπερτουρισμού ε, επιχειρηματικό πλάνο, τόσο αρχίζει και ανεβαίνει η μίζα, ανεβαίνει η διαπλοκή, τόσο συγκροτούνται οι μαφίες. Γιατί. Γιατί η πλειοψηφία παρανομεί. Εδώ λοιπόν από την αρχή... Α, γεια σου, είδες αυτό που λέγαμε. Yeah. Από την αρχή πρέπει να πω το εξή και yeah. απευθύνομαι και σε όλους που εμπλέκονται στην ιστορία. Καλά η μαφία των υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας, Υπουργείου Πολιτισμού και Σε διάφορα κλπ. πόστα και σε διάφορες, yeah. διάφορους οργανισμούς. Ναι, εννοείται ότι πάντα χρειάζεται το κράτος στη μαφία, μπορεί να είναι μαφιόζος ο επικεφαλής, αλλά όλοι από κάτω είναι οι συνεργοί, είναι και οι του κράτους, του δημοσίου την ίδια ευθύνη, και δεν βλέπω να τη σχολιάζει ούτε η αστυνομία, να δούμε η δικαιοσύνη, την ίδια ακριβώς ευθύνη για συγκρότηση μαφιόζικων σχεδίων και υλοποίησης, έχουν οι καταστηματάρχες, γιατί όταν εγώ διαβάζω ότι ένας χθε καταστηματάρχης αγανάκτησε και είπε για όνομα του Θεού του είχα δώσει 16.000 και θέλαν παραπάνω, σύμφωνα και με τον ποινικό κώδικα, όχι μόνο με τη λογική τη δική μας, είναι συνυπεύθυνος για τη συγκρότηση της εγκληματικής ε, καλά, με κάποιο οργάνωσης. τρόπο όλο αυτό το πράγμα συντηρείται. Μισό λεπτό. Αν δεν Συνόμη, είχαν μεγάλε παρανοήσει. Γιατί όταν εσύ δεν μπορεί να περάσει στο πεζοδρόμιο γιατί Ράχο. έχει τραπεζοκαθίσματα, αυτός έχει πληρώσει κάποιον για να τα βάζει τα τραπεζοκαθίσματα. Και να μην τον πιάνει Ή κανείς. Και να τον πληρώνει για να μην περνάει να ελέγχει. Δηλαδή, Α, διαχρονικά και ω βουλευτή, με τι είχα ασχοληθεί, κατά κύριο λόγο. Με την απελευθέρωση των δημοσίων χώρων. Ναι. Κατέκρινα και κατακρίνω σκληρά την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίω το Υπουργείο Ανάπτυξης προσπάθησα όσο ήμουν βουλευτής να πείσω τους Υπουργούς Ανάπτυξης να εξυγχρονίσουν και να καλυτερεύσουν το νόμο που βγήκε το 16 περί απλοποίησης της έναρξης λειτουργίας Καταστημάτων εστίαση και υγειονομικού ενδιαφέροντο. Στι 30 λέτε. Το 17 Έτσι. ήρθε ο καινούριο νόμο δίθεν για την πάταξη τη γραφειοκρατίας. Με μία απλή γνωστοποίηση στο Δήμο, στον οποιονδήποτε Δήμο. Μαγαζί. Ανοι, ανοίγεις μαγαζί. Ανοίγει μαγαζί, λέει ο νόμο του 17, Χωρίς τον οποίο δεν τον άλλαξε κανεί. Μετά. Κάνει μία δίκην υπευθύνη ε, δήλωση και λέει είναι ένα μαγαζί συντάδεο εδώ, είναι ισόγειο παρένθεση, τα μισά μαγαζιά έχουν ανυψώσει τα υπόγεια και τα έχουν κάνει ισόγεια, Είναι τόσα τετραγωνικά και διαθέτει και όλο το ηλεκτρολογικό και υγειονομικό σύστημα. Εννοείται ότι το δηλώνει αυτός που γνωρίζει. Υπεύθυνα. Υπεύθυνα. Αλλά δεν το ελέγχει κανεί αυτό. Και μετά. Θα υποστεί σε έλεγχο, το απαντάνε ηλεκτρονικά, ε, βεβαίως, βεβαίω. Από την πρώτη μέρα λοιπόν που γνωστοποιεί ότι ανοίγει καφετέρια στο Παγκράτη, αρχίζει λειτουργεί και πια στο αυγό και κούρευτο όταν παλιά είχαμε 500 τα καφετέριες. Κατάλαβες και πάνε μετά Εγώ τα παιδιά τα δικά αυτά. μας Εγώ και Μισό λεπτό, ε, επειδή τώρα αυτή η ιστορία Εγώ είναι... Εγώ πήγα στην ουσία. Αυτοί το που συνήργησαν αυτό. στη συγκρότηση της μαφίας και την άφησαν να οικονομάει 700.000 το ναι, χρόνο... Ναι, αλλά αυτή είχανε πόστα είναι συγκεκριμένα. Είναι γιατί είναι επιχειρηματίες Εντάξει. που ξέρουν ότι κάτι έχουν βαρύ ε, σε Καλά, παράβαση. για την ώρα διώκονται οι υπάλληλοι συγκεκριμένοι. Όχι, πρέπει να, πρέπει να ανοίξει η έρευνα. Άμα θέλουμε να φτάσουμε στη δουλειά... Εσείς στην δεν το είχατε πάρει χαμπάρι που ήσασταν στο Δήμο της Αθήνας. Παλιά. Τώρα μιλάμε για το 2000. 000... Μισό λεπτό. Μα μέχρι προσφάνω, Εξήγησα, μισό λεπτό. Το 2006, που αποχώρησα εγώ από το Δήμο, ξέραμε ότι έπεφτε αυτό το αλισβερίσι ρε παιδί μου να σου δώσω ένα καφέ σε ορισμένους δημοτική αστυνομίας. Ναι. Να πάτε να ρωτήσετε τους ακόμη εκλεγμένους δημοτικούς Και τώρα συμβουλούς για καφέ που είναι 35 χρόνια δημοτική σύμβουλη για τις αυτά. Εμπλέκονται και τα πολιτικά πρόσωπα με την ανοχή. Γιατί τι σημαίνει, άμα είναι κάποιο 35 φε... χρόνια Δημοτικό Σύμβουλο. Αν δεν έχει ένα βασικό επάγγελμα, δεν αρχίζει και αναρωτιέσαι πόση προσφορά πια. Εντάξει, 10, 15, 20, δηλαδή... τα, τα πάντα. Κοίταξε, επειδή ξέρω πάρα πόλης. πολλά πράγματα και έχω ζήσει, εγώ επιμένω αυτό για να σπάσει το απόστημα. Χρειάζεται και η κυβερνητική παρέμβαση από το Υπουργείο Ανάπτυξη να ξαναδεί τον νόμο που ο καθένα ανοίγει έτσι χωρίς οτιδήποτε και έλεγχο και επίσης θα πρέπει να υπάρξει και περιορισμός διότι εμείς μιλάμε για υπερτουρισμό και οι πολίτες που υποφέρουμε από τον υπερτουρισμό οι Αθηναίοι μιλάμε κόφτε πλέον να ανοίγει σε οποιοδήποτε ισόγειο και υπόγειο καφετέρια, εστιατόριο, μπαρ, θέλουμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα στα πεζοδρόμια. Ναι. Γιατί όταν το κράτος επιτρέπει τους δημόσιους χώρους να είναι μία ατέλειωτη καφετέρια, η βιομηχανία διωγούνται. Όσο μεγαλώνει η βιομηχανία, δημιουργούνται τα κυκλώματα γιατί οικονομάνε και οι μένοι παραβάτες επιχειρηματίες λαδώνοντας και η συνεργή στο έγκλημα. Δεν υπάρχει σωτηρία, εγώ αυτό κατάλαβα. Καμία. Υπάρχει σωτηρία. Ε, Πώ, αν είναι, είναι μια να πάω να είναι να Συγγνώμη, αν είναι να καταγγείλω εγώ κάτι. Και θα πρέπει να λαδώσω κάποιον για να κάνω την καταγγελία, γιατί αυτό περιγράφω για, να... για να λαδώσει κάποιον πρέπει γιατί να καταγγείλω. Γιατί θα έχει προηγουμένω λαδώσει κάποιο άλλο κάτι. Ξεκινάμε λοιπόν από το τέλο. Για να λαδώσει και να λαδώνει το κύκλωμα. Το κύριο είναι ότι έχει κάνει εσύ παράβαση, την ξέρει, γι' αυτό χρησιμοποιεί το Δημοτικό Αστυφύλακα ε, καλά, ναι, αυτό είναι ή την Κεντρική Αρχαιολογική Υπηρεσία για να σου. Ναι, αλλά για, για, για να μην έχει κάνει παράβαση και είναι χορτάτο ο υπάλληλο, θα σου βρει παράβαση για να, σου, για, για να του τα δώσει. Έτσι ε, δεν είναι. Αυτό είναι, το, αυτό είναι, το, ελάχιστο. Το ελάχιστο. Μένουμε Ταξί, σε λοιπόν. Εμεί πάμε στην είδηση που είναι εμπλεκόμενοι πόσοι. Πρέπει να κληθούν Α, στην αστυνομία ω συνεργοί. Και οι επιχειρηματίε που απλώ αγανάκτησαν γιατί του δίναν 16.000 και άλλοι ζητάγανε 20. Είστε. Κατανοητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βουβίλη. Ευχαριστούμε πολύ.